Αλήθεια και διαφάνεια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δράση τη Δημοκρατική Συμμαχία, τόνισε από τη Λάρισα ο βουλευτή Ηλία κ. Γιώργο Κοντογιάννη, που ήταν κεντρικό ομιλητή στην πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών τη Δημοκρατική Συμμαχία. Ο κ. Κοντογιάννη υποστήριξε ότι η Δημοκρατική Συμμαχία γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και το καθήκον του κόμματο, τόνισε, είναι να τοποθετηθεί καθαρά και ουσιαστικά απέναντι στα προβλήματα που καλείται η χώρα να αντιμετωπίσει. Καλούμε του Έλληνε πολίτε να έρθουν μαζί μας να ακολουθήσουν την Δημοκρατική Συμμαχία για να μπορέσουμε μέσα από την Εθνική Συνεννόηση και με σύγκρουση με το κατεστημένο το χθεσινό που οδήγησε τη χώρα μας εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, σε κάτι καινούριο. Στην εκδήλωση μίλησε και ο υπεύθυνος του οργανωτικού τομέα για την περιφέρεια Θεσσαλίας, κύριος Λευτέρης Ιορδανόπουλος, ενώ ο υπεύθυνος νεολαίας, κύριος Βασίλης Τσιατσιάμης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια των νέων που δεν έχουν, όπως είπε, δηλητηριασμένα μυαλά, αλλά καταθέτουν αξίες και αρχές με στόχο την διάδοσή τους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την οργανωτική μας προσπάθεια να κάνουμε ομάδες πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ήδη μέχρι στιγμή στηθεί 30 περίπου. 30 τον αριθμό ομάδες πρωτοβουλίας, όπου έχουν γίνει και γραφεία με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη αποδοχή που ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή τη νέα προσπάθεια. Αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ως επιτοπλίστων ενασχόληση με την πολιτική και με τα κοινά γενικότερα, πέραν από κλειστά συστήματα όπως μέχρι σήμερα ξέραμε τις πολιτικές νεολαίες. Και θεωρώ ότι κινούμενοι παράλληλα σε ένα σύστημα το οποίο ανά την Ελλάδα απλώνεται, θα μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στη διάδοση των ιδεών, των αρχών. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι μια κεντρομόλος δύναμη που αναπτύσσεται για να καλύψει το υπαρκτό πολιτικό κενό, υποστήριξη από την πλευρά της και το στέλεχος του κόμματος, κυρία Θέκλα Παρασκευούδη. Βάζουμε τέρμα στις διαχωριστικές γραμμές, τραβάμε κόκκινη γραμμή στο λαϊκισμό και προτάσουμε το ρεαλισμό και την κοινή λογική. Αυτό είναι ο πυρήνας μας. Αυτό πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε τοπικό επίπεδο και φυσικά σε όλη την Ελλάδα.